να βλέπεις αυτή την κασέτα θα σημαίνει ότι εσύ είσαι ελεύθερος. Και εγώ δεν υπάρχω πια στη ζωή. Με έδιωξες. Εγώ σε οικέτευα. Και εσύ με έδιωχνες. Τώρα πια είναι αργά. Πολύ αργά. Δεν έχει νόημα. Περίμενε. Περίμενε, μην κλείνεις. Πες μου που είναι το παιδί. Το παιδί είναι δικό μου και κανείς δεν θα μου το πάρει. Τ' ακούς? Κανένας. Λάθος, Μύρνα. Το παιδί είναι δικό μου. Και αν την πειράξεις, ορκίζομαι, θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Σου ζήτησε 48 ώρες για να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Αυτά τακτοποιήθηκα. Και τώρα είσαι ελεύθερος. Ανδρέα, ό,τι έχω είναι πια δικό σου. Θα στείλω συνεργεία σε όλους τους Δήμους Αττικής. Θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και θα προβάλλεται συνεχώς το πρόσωπο της Μύρνας και το πρόσωπο της Μικρής. Και τι περιμένεις να βγει από αυτό? Η τηλεόραση κινητοποιεί τους πάντες. Αν υπάρχει κάποιος που έχει ακούσει, έχει δει κάτι, μπορεί να το πει. Χαιρετίσματα. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Αν έχεις να προτείνεις τίποτα άλλο, πες το! Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, κανονικά πρέπει να πας εκεί. Μπορεί να σε χρειαστεί. Είναι όλοι χάλια. Μπορεί να μην είναι σε θέση να δεχτούν επισκέψεις. Τι θα γίνει με σένα? Πότε θα αποφασίσεις να την κάνεις από εδώ μέσα? Πολύ σύντομα. Σε λίγο θα βρεθεί ο πραγματικός ένοχος. Το ξέρει ο πατέρας σου. Δεν ξέρω τι ξέρει ο πατέρας σου. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο δικός μου πατέρας είναι νεκρός. Κατάλαβες? Νεκρός. Και μέχρι στιγμής ο μοναδικός ύποπτος είσαι εσύ. Που είναι ζεστό. Δεν θέλω. Δεν λες και το γάλα. Έβαλα ζάχαρη, κακάο. Είμαι σίγουρη ότι θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλεις, δεν πειράζει. Πες μου, τι θες να κάνουμε? Θες να διαβάσουμε παραμύθια ή να παίξουμε φιδάκι? Δεν θέλω, θέλω τη μαμά μου. Ούτε φιδάκι, ούτε παραμύθια. Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Ξυπνήσες? Τι ώρα είναι? 9. Είχαμε κανένα νέο? Μάλλον όχι. Θα μας είχαν ειδοποιήσει. Ευτυχώς κοιμήθηκες και ξεκουράστηκες λίγο, το έχεις ανάγκη. Hey. Θα κοιμηθείς κι άλλο, να σου φέρω καφέ. Θέλω να κοιμηθώ. Είμαι πολύ κουρασμένη. Εγώ ξέρεις τι λέω.
να κατέβουμε κάτω να πιούμε μαζί καφέ. Έλα. Όχι. Είσαι καλά, αγάπη μου? Δεν ξέρω. Ενώ όλη τη νύχτα νόμιζα ότι κοιμόμουν, τυναζόμουν. Μετά με έπαιρνε πάλι ο ύπνος, αλλά ήταν σαν να πέφτα σε λίθαργο. Είναι μου διασμένο όλο μου το κορμί. Πρώτη φορά νιώθω έτσι. Είναι φυσικό. Όταν ο πόνος είναι αβάσταχτος, πέφτουμε σε λίθαργο. Είναι σαν να θέλουμε να νεκρώσουμε τις αισθήσεις μας, να μην σκεφτόμαστε. Να μην κάνουμε τίποτα γιατί δεν αντέχουμε. Δεν θέλω να νιώθω τίποτα. Δεν θέλω να αγωνιώ, δεν θέλω να τρέμω για το μωρό μου. Σταμάτα, Εύα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να αντιδράσεις. Έλα, αγαπητέ μου, να σου πω. Ξέρεις τι λέω? Να σηκωθούμε τώρα να φύγουμε και να πάμε να πιούμε καφέ μαζί έξω. Έχεις πολλές μέρες να βγεις. Ναι, θα σου κάνει καλό. Δεν θέλω να πω πουθενά σήμερα να κοιμηθώ. Εύα μου, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Μην αφήνεσαι. Ξέρω ότι θέλει δύναμη, αλλά πρέπει να το κάνεις για τον Νικόλα. Για το παιδί, το Μάριο, εσένα. Δεν έχω άλλη δύναμη, Δανάη μου, τελείωσε. Όχι, αγάπη μου, όχι. Δεν σου τελείωσε, εσύ είσαι δυνατή. Είσαι δυνατή, πρέπει να τη δράσεις. Αλλά έχασες την πίστη σου, Εύα. Όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να πιστέψεις πολύ βαθιά μέσα σου ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι αυτή η τρομερή ιστορία θα έχει καλό τέλος και ότι η Νίνα μας θα είναι σύντομα κοντά μας. Και τότε θα σηκωθείς, αγάπη μου. Θα σηκωθείς πιο δυνατή από πριν. Έλα, αγάπη μου. Ευχαριστούμε, Τερέζα. Και τον θέλετε τώρα τον καφέ, βρε παιδιά μου? Κανονικά θα έπρεπε να κοιμηθείτε λιγάκι. Μπορείτε να κλείσετε μάτι έτσι που πίνετε το ένα φλιτζάνι μετά το άλλο? Η Εύα το πουλάκι μου ευτυχώς κατάφερε να κοιμηθεί λιγάκι. Και να την είχα στα χέρια μου αυτή την άθλια. Πάω και στοίχημα, δεν θα έβγαινε ζωντανή. Πώς είναι δυνατόν μερικοί άνθρωποι να είναι τόσο... Έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μου στη ζωή μου, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Έχει δίκιο η Τερέζα. Πρέπει να κοιμηθείς λίγο. Ο οργανισμός είναι αυτός, δεν θα αντέξει. Δεν μπορώ, ρε Στέφανα, δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Αυτό που με τρελαίνει περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι? Δεν έκανα κάτι για να την προστατέψω. Αφού σχεδόν το ήξερα, σχεδόν το περίμενα, γαμώτο. Θα έπρεπε να είχα κάνει κάτι, οτιδήποτε. Σταματήστε επιτέλους. Ξέρετε πόσα στραβάκια ανάποδα μου έχουν συμβεί εμένα, ένα και δύο. Πρόσφατο αυτό της Ναταλίτσας μου στο νοσοκομείο. Όλη μέρα να κάθομαι και να κατηγορώ τον εαυτό μου. Γιατί, Τερέσα, δεν το πρόλαβες? Γιατί δεν έκανες τούτο? Γιατί δεν έκανες εκείνο? Γιατί δεν την προστάτεψες, μάνα, είσαι εσύ? Πού νιώσεις, Τερέζα? Δεν μπορείς να μη σκέφτεσαι έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι αυτό? Η εύκολη λύση. Μόλις προκύψει ένα κακό, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε γιατί δεν κάναμε το σωστό. Μα αν ξέραμε ποιο είναι το σωστό, θα το είχαμε προλάβει. Γιατί βλέπεις, δεν είμαστε μόνο γονείς, είμαστε και άνθρωποι. Να σου πω και κάτι. Να σου πω. Τώρα το κακό έγινε. Σημασία έχει να μην κάθεστε εδώ πέρα τώρα και να σκέφτεστε τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει, αν τούτο, εκείνο, το άλλο. Σημασία έχει τι μπορείτε να κάνετε τώρα. Αυτό μετράει. Και τίποτα άλλο. Στέφανε, σαν να μου φαίνεται ότι έχει δίκιο η Τερέζα. Πρέπει να κάτσω να στύψω το κεφάλι μου, να θυμηθώ οτιδήποτε μπορεί να μας οδηγήσει στη Μύρνα, οτιδήποτε. Όπως εκείνο αυτό με το τσιράκι της, το... Μακάρι να τον βρούνε. Θα ήταν μια καλή αρχή. Άκουγα τώρα στην τηλεόραση για αυτό το άμυρο του κοριτσάκι. Μα να μην μπορούν να βρούνε τίποτα τόσο καιρό. Και το έλεγα εγώ αυτόν του ανεπρόκοπτο, κατανόμαστο, ότι είναι ανίκανοι για οτιδήποτε. Να καμαρώνουνε βέβαια την υπαστυνόμη, ξέρουνε. Δεν μου λες, καφέ ή ποιες θέλεις? Τι? Λέω, καφέ θες?
Δεν μου λες. Μόλις ξύπνησες και δεν θέλεις καφέ, τι έχεις? Καλά είμαι. Καλά είσαι? Τι να σου πω. Δεν μου λες. Μήπως δεν κοιμήθηκες όλη τη νύχτα? Τι συμβαίνει, Ελένη, πες μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπως και εσύ δεν κοιμήθηκες όλη τη νύχτα? Γιατί, ποιος δεν κοιμήθηκε? Χάνα. Ε. Φτιάξε εκείνο τον καφέ. Εσύ θέλεις? Τι έγινε, γιατί δεν κοιμήθηκες? Προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Πήγα χθες στο σκάφος και βρήκα το Στράτο. Μου είπε ότι σκοπεύει να φύγει, να πάει ταξίδι. Καλά, έτσι ξαφνικά, πού θα πάει? Δεν ξέρω. Στην αρχή νόμιζα ότι έχει σκοπό να ξαναμπεί φυλακή, όπως είχε κάνει τότε που ήθελε να σε βρει. Αλλά μου είπε ότι στη φυλακή δεν ξαναγυρνάει. Δεν σου είπε τίποτα άλλο? Ότι θα τα φροντίσει όλα και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αποφάσισε τώρα αυτό. Τώρα που θα οθωθείς, τώρα που επιτέλους όλα θα πάνε καλά και που επιτέλους θα ζήσουμε μαζί. Δεν το ρώτησες? Φυσικά. Αλλά μου απάντησε άοριστα με επεκφυγές. Επέμενα. Προσπάθησα να τον πείσω να μου πει τι έχει μέσα στο μυαλό του, αλλά δεν τα κατάφερα. Α, αφού δεν το πες εσένα, δεν πρόκειται να το πει σε κανέναν. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, Αντρέα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, δεν έκλεισα μάτι, αλλά άκρη δεν έβγαλα. Και φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Μην ανησυχείς. Ο Στράτος τα καταφέρνει πάντα. Το ξέρω. Δεν φοβάμαι γι' αυτόν. Για μένα φοβάμαι. Ξέρεις κάτι? Τόσα χρόνια νόμιζα ότι είχα μάθει να ζω χωρίς αυτό. Αλλά τώρα που τον ξαναβρήκα, φοβάμαι πως αν τον χάσω, δεν θα το αντέξω. Να σου με έβλεπες? Μακάρι, αλλά δύσκολο. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Στεκόμουν εδώ έξω όλη νύχτα. Μην ξαναρχίσεις πάλι, σε παρακαλώ. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Ναι, το ξέρω. Μου είπες ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτοί μας. Ότι με αγαπάς ακόμη, αλλά κατέστρεψα την εμπιστοσύνη σου. Και σχέση χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει. Ακριβώς. Και σου είχα ζητήσει να μην ξαναέρθεις εδώ. Και είχες συμφωνήσει μαζί μου. Το θυμάμαι. Τότε τι συνευχή θέλεις εδώ? Γιατί δεν με αφήνεις εσύ, κύριε Ντίνο? Γιατί μου είναι δύσκολο. Κάθε βράδυ γυρίζω σαν το λιοντάρι σου κλωδί. Πάω μέχρι την πόρτα και μετά σταματάω. Λέω στον εαυτό μου: δεν θα πας. Δεν θα πας που να πάρει ο διάολος. Της το υποσχέθηκες. Και πάω και χώνομαι στο κρεβάτι μου. Και πιέζω τον εαυτό μου να μην σηκωθεί. Να μην φτάσει ξανά μέχρι. Αλλά χτες το βράδυ δεν τα κατάφερα. Και τα βήματά μου με έφεραν όσο εδώ. Νομίζεις ότι για μένα είναι εύκολο? Κάθε μέρα προσπαθώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Να μη σκέφτομαι ούτε μια στιγμή από αυτές που περάσαμε μαζί. Όμως δεν τα καταφέρνω. Αλλά προσπαθώ, Ντίνο. Προσπαθώ. Μέχρι πότε? Τι θέλεις να πεις? Μέχρι πότε θα προσπαθείς να με βγάλεις από την καρδιά σου και από το μυαλό σου? Μέχρι πότε θα προσπαθώ εγώ να σε ξεχάσω και να μην ξανάρθω εδώ? Πέρασε τόσος καιρός, Ναταλία, και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Αυτό δεν σου λέει κάτι? Μου λέει ότι είναι δύσκολο, όχι όμως αδύνατο. Και αν είναι αδύνατο να ξεχάσουμε ένας τον άλλο,
Το έχεις σκεφτεί αυτό? Ξέρεις ότι θα συμβεί τότε. Περάσουμε όλη μας τη ζωή μέσα στη δυστυχία. Και η ζωή είναι μικρή, αγάπη μου. Μικρή και πολύτιμη. Μη... σε παρακαλώ. Η μοίρα μας ήταν να συναντηθούμε, Ναταλία. Και να αγαπηθούμε πολύ. Σύμφωνη, τα έκανα θάλασσα. Πρόδωσα την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Με έδιωξες από κοντά σου και έκανες πολύ καλά. Αλλά μετά από όλα αυτά δεν έκοψες να με αγαπάς. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Γι' αυτό πρέπει να μου δώσεις μια ευκαιρία. Μια τελευταία ευκαιρία να κερδίσω πάλι την εμπιστοσύνη σου. Δεν μπορώ, Ντίνο. Δεν μπορώ. Φύγε, Ντίνο. Μην με βασανίζεις άλλο, σε ικετεύω. Θα φύγω, αλλά θυμάσαι κάτι. Ότι όποιος αγαπάει πραγματικά δίνει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία στον άλλον. Ίσως δεν θέλεις να μου τη δώσεις γιατί δεν με αγαπάς πια. Αυτό είναι έτσι. Δεν με αγαπάς πια. Εντάξει, μπορείς να είσαι ήσυχη. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα με ξαναδείς ποτέ. Ντίνο! Ευτυχισμένη, Νικόλα μου. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, τόσο πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ, Μύρνα. Πες μου ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Ότι θα είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαστε πάντα μαζί, αγάπη μου. Ο Νικόλας όμως έλεγε ψέματα στην καημένη τη Μύρνα. Και μια μέρα Νικόλα, φεύγεις ταξίδι? Ναι, φεύγω, αλλά όχι ταξίδι. Δεν καταλαβαίνω. Φεύγω για πάντα. Αγαπώ μια άλλη γυναίκα. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εσύ δεν μου λέγες ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ότι θα είμαστε πάντα μαζί? Ναι, έτσι έλεγα, αλλά... τώρα είναι διαφορετικά. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη μ' αφήσεις. Μη μ' αφήσεις. Μη μ' αφήσεις. Σε παρακαλώ. Φύγε. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν σε αγαπάω πια? Όχι, όχι. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω χωρίς εσένα? Τι θα πω? Μη φεύγεις, μη φεύγεις, μη φεύγεις, Νικόλα, μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Μη φεύγεις, Η Μύρνα βγήκε στους δρόμους και άρχισε να τρέχει σαν τρελή με το αυτοκίνητό της. Είσαι στο νοσοκομείο. Χτύπησες. Χτύπησες πολύ και το παιδί σου πέθανε. Ποιο παιδί μου? Το μωρό, κοπέλα μου, που είχες μέσα στην κοιλίτσα σου. Το μωρό μου. Το μωρό μου. Πέθανε το μωρό μου. Όχι, Θεέ μου. Όχι, Θεέ μου. Όχι, θέλω να πεθάνω κι εγώ. Θέλω να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω κι εγώ. Εσύ φταίς, Νικόλα. Εσύ φταίς.
δεν είμαι κακιά μπορώ που. Δεν είμαι. Ο Νικόλας φταίει για όλα, εκείνος φταίει για όλα. Είσαι κακιά, είσαι κακιά, είσαι κακιά. Σ' αγαπάω, Αγγελούδη μου. Σ' αγαπάω πιο πολύ από όλους. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Το ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές δουλειές, αλλά ήταν ανάγκη να σας δω. Τι συμβαίνει, πήγε τίποτα στραβά μήπως? Α, όχι. Όχι, η δουλειά πάει η ρολόγη και αυτό οφείλεται και στην αφοσίωσή σας και στις ικανότητές σας. Οφείλεται βέβαια και σε αυτόν που μας εμπιστεύτηκε. Λοιπόν, σας κάλεσα γιατί ήθελα να σας ανακοινώσω μερικά πράγματα. Θα ανοιχτούμε σε τίποτα καινούργιες business, γιατί αν είναι, έχω κάτι υπόψη μου. Όχι, θα μάθω. Το αντίθετο. Κύριε, σκοπεύω να αποσυρθώ. Να αποσυρθείτε. Ναι, μάλλον. Κάτι συνέβη και δυστυχώς δεν θα μπορώ πια να είμαι κοντά σας. Μίλα ανοιχτά. Μην ανησυχείτε. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Απλώς κουράστηκα. Θέλω να αποσυρθώ. Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που κουράζεται. Θέλει να αποσυρθεί και για μένα αυτή η στιγμή ήρθε. Αν είναι αυτό, πάσω. Όμως έχεις τόσες δουλειές, τόσες εταιρείες στο όνομά σου. Με πιάνεις. Δεν θυμάμαι, σε πιάνω. Σε πιάνω. Γι' αυτό στη θέση μου θα έρθει κάποιος άλλος, κάποιο δικό μου πρόσωπο. Ο γιος μου. Ο γιος σας. Σιγά, τα έχω χάσει τώρα. Δηλαδή θες να πεις ότι έχεις... Έχω ένα γιο. Ούτε εγώ το ήξερα. Το ανακάλυψα πρόσφατα και οφείλω να σας πω ότι ήταν η μεγαλύτερη χαρά που πήρα στη ζωή μου. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει στη θέση μου. Τώρα θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Στην αρχή, μέχρι να προσαρμοστεί, θέλω να τον βοηθήσετε. Είναι νέος, αλλά είναι πολύ έξυπνος, πολύ ικανός και με τη δική σας βοήθεια θα τα καταφέρει καλύτερα από μένα. Όπως σας βοήθησα και εγώ κάποτε για να αποδείξετε τις ικανότητές σας, θέλω και εσείς να τον βοηθήσετε για να αποδείξετε τις δικές του ικανότητες. Μα τι λες τώρα. Φυσικά. Φέρε το παλικάρι και εμείς θα το κάνουμε ξεφτέρι. Πότε θα τον γνωρίσουμε? Σύντομα. Πολύ σύντομα. Καλησπέρα, κυρία Σακερή. Γεια σου, Βασίλη. Συγγνώμη αν σας ενοχλώ. Ξέρω ότι περνάτε δύσκολα στη μέση. Πέρασε, κάθισε. Εγώ πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη. Με όλη αυτή την αναστάτωση σε άφησα τελείως μόνο στο γραφείο. Όσο γι' αυτό, μην ανησυχείτε. Όλα πάνε ρολόι. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα, Βασίλη. Εντάξει, γι' αυτό είναι συνεργάτες, για τις δύσκολες στιγμές. Πείτε μου όμως, υπάρχει κανένα νέο? Όχι ακόμα, αλλά δεν χάνουμε τις ελπίδες μας. Έτσι πρέπει. Είστε δυνατός άνθρωπος. Και μην το βάζετε κάτω. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Μαμά, η Εύα θέλει έναν καφέ. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Ριέτα. Θα τη το φτιάξω εγώ. Πέρασα να δω πώς είστε. Εμείς κάπως καλά. Η Εύα με τον Νικόλα είναι χάλια. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Ναι, είναι τρομερό αυτό που του συνέβη. Δεν πρέπει όμως να χάνετε τις ελπίδες σας. Αυτό έλεγα τώρα και στη μητέρα σου. Δεν είναι πάντα εύκολο. Το ξέρω, αλλά αν βαθιά μέσα μας πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, στο τέλος πάνε. Το πιστεύεις τα αλήθεια αυτό? Ναι, γιατί μου συνέβη. Τι με κοιτάς έτσι? Σου φαίνεται χαζό αυτό που είπα, ε? Όχι, καθόλου. Απλά σκεφτόμουν πόσο όμορφο είναι να το πιστεύεις.
να σε βοηθάει να μην το βάζεις κάτω. Ξέρεις κάτι. Όσο σε γνωρίζω, ανακαλύπτω ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, η Μαριέτα. Έχω τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου. Απλά προσπαθώ να αντέχω. Όπως κάνουν όλοι. Κάποτε μου είπες... Κάποτε μου είπες ότι με αγαπάς. Τότε ήμουν χαμένη, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Όχι πως τώρα ξέρω περισσότερα. Αλλά μέσα στη σύγχυσή μου αισθάνομαι κάτι. Ότι ήμουν πολύ τυχερή που μου αγάπησε ένας άνθρωπος σαν και σένα. Non ci capisco più niente. Δεν καταλαβαίνω più τίποτα. Πού θα πας πάλι? Γιατί θα φύγεις? Τώρα έχεις βρει το παιδί σου, έχεις την... Άκουσα με, καλή μου. Τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα σχεδιάζει. Φεύγω όχι γιατί το θέλω, αλλά γιατί πρέπει. Όλο πρέπει, πρέπει, πρέπει. Πότε θα κάνεις κάτι πραγματικά γιατί το θέλεις? Ίσως δεν ήταν γραφτό να το κάνω, Παόλα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας λογαριασμός τραπέζι στο όνομά σου. Θέλω να είσαι εξασφαλισμένη. Φτάνει, Τζίο. Φτάνει. Δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα. Έχω τη δουλειά μου και... Άκουσέ με, καλή μου. Άκουσέ με. Η ζωή έχει γυρίσματα, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου κάνει την ανάποδη. Και εσύ θα είσαι πάντα εκεί. Να το ισιώσεις. Να είναι βέρο. Παόλα, δεν θέλω να εξαρτάσει από κανένα. Ούτε από μένα, ούτε... Από τον Δημήτρη. Χωρίς μου, μακάρι τα πράγματα να πάνε με τον Δημήτρη όπως θα θέλεις όμως. Και αν δεν πάνε. Να μην ξεχνάς ένα πράγμα. Αξίζεις. Αξίζεις πολλά. Όποιος θα είναι δίπλα σου θα είναι ευτυχισμένος. Γιατί μου μιλάς έτσι, περίεργα, σαν αποχαιρετισμός? Θα σου είπα ότι φεύγω. Και πόσο μακρύ θα είναι αυτό το ταξίδι? Θα έχει ρητόρνο? Γεια σας. Τι έγινε, κύριε Ανακριτά? Εντοπίσαμε τον συνεργάτη της Βλασιάδου που μας είχατε πει. Τον συλλάβαμε και τον αναμετρύνουμε. Και τι σας είπε? Τίποτε ακόμα. Να είστε όμως βέβαιοι ότι αν ξέρει κάτι θα τον αναγκάσουμε να μας το ομολογήσει. Αν ξέρει. Αν δεν ξέρει. Κυρία Σέκερη, δεν ζούμε στην Αμερική που είναι χάος. Δεν μπορεί να άνοιξε γη και να την κατάπιε. Θα την βρούμε. Ναι, αλλά πότε και πώς? Ζωντανή? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί τίποτα δεν αποκλείει να σκοτώσει το μωρό μου και μετά να αυτοκτονήσει.
Τη σκέφτηκα κι εγώ αυτή την πιθανότητα. Αλλά ο ψυχολόγος της αστυνομίας αποκλείει να συμβεί κάτι τέτοιο. Ποιος το είπε αυτό? Ο ψυχολόγος της αστυνομίας. Ωραία, άμα το είπε ο ψυχολόγος, είμαστε εντάξει. Την... Νικόλα, σε παρακαλώ. Έβα, Και από πού φτάνει αυτό το συμπέρασμα? Στηρίζει αυτή του την άποψη πρώτον στο ότι η Βλασιάδου θέλει να νιώσει μητέρα. Και το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή την Νίνα στα χέρια της, της επιτρέπει ακριβώς να προσποιείται τη μητέρα. Και όσο περισσότερο μπαίνει στο ρόλο, τόσο δυσκολότερο της είναι να σταματήσει. Και δεύτερο. Η επιθυμία της είναι να σας κάνει να νιώθετε αγωνία. Και η ίδια θέλει να είναι ζωντανή και να απολαμβάνει τις δραματικές στιγμές που περνάτε. Δεν είναι και πολύ παρηγορητικά όλα αυτά, κύριε Ανακρετά. Είναι. Από την άποψη του ότι μας δίνουν χρόνο. Η εκπομπή από το κανάλι του Αμοιρά συντηρεί το θέμα στην επικαιρότητα και πιστεύω ότι... Η εκπομπή από το κανάλι του Αμοιρά. Πιστεύετε ότι θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Άμεσο ίσως όχι. Μας δίνεται όμως η δυνατότητα να ψάξουμε σε πιο απομακρυσμένα μέρη. Σε περιοχές όπου υπάρχουν ακατοίκητα εξοχικά σπίτια. Και πιστεύετε ότι αν έχει καταφύγει σε μια τέτοια λύση, εσείς θα μπορέσετε να την εντοπίσετε? Δεν κρύβεται εύκολα μια γυναίκα με μικρό παιδί, κυρία Καϊρή. Δεν την ξέρετε τη Μύρνα, κύριε Γιαννάτου. Είναι ο διάολος μεταμορφωμένος. Ίσως. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχει τη μισή Ελλάδα στο κατόπι της. Δεν θα μπορέσει εύκολα να ξεφύγει. Συγγνώμη. Κι αν καταλάβει ότι τη βρήκαμε και αποφασίσει να κάνει κακό στο παιδί, το έχετε σκεφτεί αυτό? Φυσικά. Γι' αυτό οι έρευνες γίνονται με μεγάλη διακριτικότητα και από αστυνομικούς με πολιτικά. Μην ανησυχείτε. Και τώρα με συγχωρείτε. Πρέπει να επιστρέψω στην ασφάλεια όπου ανακρίνεται ο τύπος. Αν έχετε κάποιο νέο. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα σας ενημερώσω αμέσως. Καλή σας νύχτα. Κάνεις εσύ εδώ τέτοια ώρα? Πού είναι η μαμά σου? Μόνος σου είσαι. Θα παγώσει, δεν φοράει τίποτα. Κάνει κρύο, πώς θέλεις. Πού είσαι, μωρό μου? Πού είσαι, καρδούλα μου? Εδώ είσαι, αγάπη μου. Δικό σας είναι. Ναι. Αχ, δύο λεπτάκια πήρα τα μάτια μου από πάνω της και εξαφανίστηκε. Έτσι είναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Γιατί έφυγες από τη μαμούλα? Ανάθυμα και αν καταλαβαίνω, γιατί θες να φύγεις? Τι σκαρώνεις πάλι? Όχι, αγόρι μου, τίποτα δεν σκαρώνω πια. Όλα κανονίστηκαν. Πώς μπορούμε να σου αλλάξουμε γνώμη? Δεν μπορείτε, Ελένη. Ό,τι άρχισε πριν από 30 χρόνια πρέπει να τελειώσει. Πώς θα τελειώσει, Στράτο? Θα το μάθετε όταν τελειώσει. Κι αν σε παρακαλέσω, αν σε εκετέψω, να μην φύγεις. Απλά θα κάνεις τα πράγματα πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Γιατί με κάνεις και νιώθω τόσο ανήμπορη? Αν και πάντα έτσι ήταν. Πάντα προλάβαινες τις δικές μου επιθυμίες και δεν μου έδινες χρόνο να μαντέψω τις δικές σου. Αυτό μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, θα με αφήσεις να κάνω κάτι για σένα? Ναι. Τα φασολάκια. Τι είναι αυτό πάλι? Στράτο, μη με κοροϊδεύεις, παρακαλώ. Μάση, το κτήμα, το ξέρεις που έβλεπες στη θάλασσα? Ναι. Έλεγες. Και όποιος ανεβαίνει εκεί, νιώσει αθάνατο.
αισθάνεται ότι η ψυχή του γίνεται ένα με τον ουρανό και τη θάλασσα. Λοιπόν, αν πεθάνω, θέλω να με πάτε εκεί και να φυτέψετε το κτήμα με φασολάκια. Γιατί φασολάκια? Όταν ήμουν παιδί, πήγαινα στην κουζίνα, καθόμουν δίπλα στη μάνα μου, καθάριζε φρέσκα φασολάκια. Αυτή η μυρωδιά με κυνηγούσε πάντα. Μου πούμε φασολάκια για τη ζωή που συνεχίζεται. Για το καθημερινό φαγητό στην κουζίνα. Για αυτά που ήθελα να ζήσω και που δεν πρόλαβα. Θα το κάνεις, Έλλη. Τα φασολάκια. Ναι. Τα φασολάκια. Τώρα πρέπει να φύγω. Δεν φαντάζομαι να έχεις κατάνο να... να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Κακό? Όχι, αγόρι μου, ότι κακό ήταν να κάνω το έκανα. Στράτο. Ας να σε κοιτάξω. Ποτέ μου δεν σε χόρτα. Σκέφτομαι πως όλο του χρόνου του κόσμου να είχα. Πάλι δεν σε χόρτελ. Θα τον έχουμε σε λίγο, Στράτο. Δεν θα τον έχουμε. Ωρα, σας είχα. Σας έχασα. Σας ξαναβρήκα. Τώρα πρέπει να σας ξαναχάσω. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Μην δίνεις πολύ σημασία. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι ευτυχισμένος που είσαστε μαζί, μάνα και γιος. Αντρέ, σε λίγο θα είσαι ελεύθερος. Θα μπορέσεις να ζήσεις αυτά που στερήθηκες εξαιτίας μας, έστω και αν εμείς δεν φταίγαμε. Λέζω ότι με τη φλεαρία μου θα ξημερωθούμε. Γεια σου. Προσέχεις. Στα βρωμένα τα χέρια. Τι άλλο να κάνουμε, Εύα, τι άλλο ξέρω, να κάνουμε. Ξέρω, Νικόλα, να βγούμε στους δρόμους, να πάμε να ρωτήσουμε. Δεν ξέρω, αυτή η αναμονή με σκοτώνει. Αυτό θέλει η Μύρνα, να μας τακίσει η αγωνία. Εύα μου, θα της κάνουμε το χατήρι. Εγώ λέω
να παίξουμε μία μπιρίμπα. Τερέζα, έλεος. Γιατί είπα, να θεμάσαι, είσαι και γιατρός. Δεν ξέρεις εσύ ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα όταν το μυαλό είναι απασχολημένο? Μα για όνομα, ας παίξουμε γατιά να ξεχαστούμε λίγο. Δεν θέλω να ξεχαστώ, το μωρό μου θέλω, το καταλαβαίνετε? Σιγά. Η Δανάη είπε κάτι σωστό. Όσο την αφήνουμε να μας πάει τα νεύρα, τόσο τη κάνουμε το χατήρι. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να μας διαλύσει, Εύα. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να μας διαλύσει. Ο Μάριος είναι εντάξει? Έχει κοιμηθεί από ώρα. Αλλά τεινάζονταν στον ύπνο του και είπα να κάτσω λιγάκι ακόμα. Τώρα είναι ήρεμος. Ορίστε. Ορίστε. Βλέπεις ότι κοντεύει να πετύχει το στόχο της. Έλα, μάτια μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, Νικόλα. Να σας δω. Πρόκειται για κάτι επίγον. Μπορείτε να έρθετε εδώ, στο σκάφος. Το ξέρω καλά τι ώρα είναι, αλλά αυτά που έχω να σας πω δεν μπορούν να περιμένουν. Όχι, από το τηλέφωνο δεν μπορώ. Να. Σας περιμένω. Ευχαριστώ. Θύμωσε τώρα, ήθελα να σου πει ένα παραμυθάκι. Δεν πειράζει, Καρδούλα μου. Κοιμήσου. Σε τρόμαξα. Δεν το ήθελα, μωρό μου. Κοιμήσου, αγγελούδε μου. Να με βλέπεις. Να μην ακούς. Να μην πονάς. Υπάρχει λόγος να περιμένουμε άλλο. Αύριο. Αύριο. Θα πάμε στον κόσμο που ανήκουμε και οι δυο μας. Βάλτε καμιά μπουκιά στο στόμα σας. Άντε, θα τρυπήσει το στομάχι σας. Και τότε πώς θα τρώμε, που λέει και ο Σπίθας. Ποιος Σπίθας? Ο Σπίθας, το μικρό ηρώα. Καλά είσαι μικρή, δεν το θυμάσαι. Ποιος είναι πάλι? Καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έγινε κάτι, Κωνσταντίνε? Δυστυχώς. Τίποτα καινούργιο. Δηλαδή δεν την είδε κανείς? Έχουν βρει όλες τις γυναίκες της Αττικής που μοιάζουν στη Μύρνα, όχι όμως την ίδια. Θα συνεχίσω όμως τις έρευνες, έτσι δεν είναι? Φυσικά.
Αν και το κανάλι σήμερα είναι στα επάνω του για άλλο λόγο. Γιατί τι έγινε? Κάποια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία? Μία κασέτα που θα φέρει. Τι λέω θα φέρει? Έχει φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή? Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από το γάμο της Εργέτας. Ο γάμος μου? Τι δουλειά έχει ο γάμος μου? Που αποδεικνύει ότι ο Ανδρέας Βέρος δεν είναι ο δολοφόνος του Παπασταύρου. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες? Αυτό που άκουσες. Κάποιος ερασιτέχνης τράβηξε το γάμο με έμφαση στο πλήθος. Η σκηνή του φόνου είναι ξεκάθαρη. Αποδείχθηκε. Η αθότητα του Ανδρέα αποδείχθηκε. Και πού ήταν τόσο καιρό αυτός ο ερασιτέχνης, γιατί άργησε? Δεν ξέρω. Μάλλον έγινε κάποιο τροχαίο και ήταν στο νοσοκομείο. Και πώς έφτασε στα χέρια σου? Έναν διαδράσα αμοιβής. Τη χρυσοπλήρωσα. Για το φίλο μου το Στράτο. Ναι. Ο γιος του είναι αθώος. Ο Μαλτέζος το ξέρει αυτό? Δεν μπόρεσα να το βρω. Έδωσε εντολή να πάει μια κόπια στην αστυνομία και εμείς να την προβάλλουμε στις ειδήσεις. Χαίρομαι, Δανάη. Ειλικρινά χαίρομαι. Αλλά φοβάμαι ότι για σένα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Του έσπασε ο διάβολος το ποδάρι του. Σύντομα θα έχουμε και άλλα καλά νέα. Στιγμή το ξέρω. Αλλά πρέπει να το μάθεις τώρα. Πριν φύγεις. Τι συμβαίνει, Ρε? Είμαι. Χλωμίσεις. Πες μου. Μίλησέ μου. Ίσως δεν ήταν γραφτό να το κάνω, Παόλο. Λοιπόν. Εδώ. Είναι ένας λογαριασμός τραπέζης στο όνομά σου. Θέλω να είσαι εξασφαλισμένη. Φτάνει, Τζίνο. Φτάνει. Δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα. Έχω τη δουλειά μου και... Άκουσέ με, καλή μου. Άκουσέ με. Η ζωή έχει γυρίσματα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου κάνει την ανάποδη. Και εσύ θα είσαι πάντα εκεί. Να το ισιώσεις. Να είναι βέρο. Πάολ. Δεν θέλω να εξαρτάσει από κανένα. Ούτε από μένα, ούτε... Πρωτό Δημήτρη. Χωρίς μου, μακάρι τα πράγματα να πάνε με τον Δημήτρη όπως θα θέλεις όμως. Και αν δεν πάνε, να μην ξεχνάς ένα πράγμα. Αξίζεις. Αξίζεις πολλά. Όποιος θα είναι δίπλα σου θα είναι ευτυχισμένος. Γιατί μου μιλάς έτσι, περίεργα, σαν αποχαιρετισμός? Θα σου είπα ότι φεύγω. Πόσο μακρύ θα είναι αυτό το ταξίδι? Θα έχει ρητόρ. Θα ξαναγυρίσει. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έγινε, κύριε Ανακριτά? Εντοπίσαμε τον συνεργάτη της Βλασιάδου που μας είχατε πει. Τον συλλάβαμε και τον ανακρίνουμε. Και τι σας είπε? Τίποτε ακόμα. Να είστε όμως βέβαιοι ότι αν ξέρει κάτι θα τον αναγκάσουμε να μας το ομολογήσει. Αν ξέρει. Αν δεν ξέρει. Κυρία Σέκερη, δεν ζούμε στην Αμερική που είναι χάος. Δεν μπορεί να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Θα την βρούμε. Ναι, αλλά πότε και πώς? Ζωντανή? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί τίποτα δεν αποκλείει να σκοτώσει το μωρό μου και μετά να αυτοκτονήσει. Τη σκέφτηκα κι εγώ αυτή την πιθανότητα. Αλλά ο ψυχολόγος της αστυνομίας αποκλείει να συμβεί κάτι τέτοιο. Ποιος το είπε αυτό? Ο ψυχολόγος της αστυνομίας. Ωραία, άμα το είπε ο ψυχολόγος, είμαστε εντάξει. Την... Νικόλα, σε παρακαλώ. Έβα, Και από πού φτάνει αυτό το συμπέρασμα? Στηρίζει αυτή του την άποψη πρώτον στο ότι η Βλασιάδου θέλει να νιώσει μητέρα. Και το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή την Νίνα στα χέρια της επιτρέπει ακριβώς να προσποιείται τη μητέρα.
Και όσο περισσότερο μπαίνει στο ρόλο, τόσο δυσκολότερο της είναι να σταματήσει. Και δεύτερο. Η επιθυμία της είναι να σας κάνει να νιώθετε αγωνία. Και η ίδια θέλει να είναι ζωντανή και να απολαμβάνει τις δραματικές στιγμές που περνάτε. Δεν είναι και πολύ παρηγορητικά. Κοιμήσου, αγγελούδι μου. Να με βλέπεις. Να μην ακούς. Να μην πονάς. Κοιμήσου και ονειρέψου. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε άλλο. Αύριο. Αύριο. Θα πάμε στον κόσμο που ανήκουμε και οι δυο μας. Βάλτε καμιά μπουκιά στο στόμα σας. Άντε, θα τρυπήσει το στομάχι σας. Και τότε πώς θα τρώμε, που λέει και ο Σπίθας. Ποιος Σπίθας? Ο Σπίθας, το μικρό ηρώα. Καλά είσαι μικρή, δεν το θυμάσαι. Ποιος είναι εδώ? Καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έγινε κάτι, Κωνσταντίνε? Δυστυχώς. Τίποτα καινούργιο. Δηλαδή δεν την είδε κανείς? Έχουν βρει όλες τις γυναίκες της Αττικής που μοιάζουν στη Μύρνα, όχι όμως την ίδια. Θα συνεχίσω όμως τις έρευνες, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αν και το κανάλι σήμερα είναι στα επάνω του για άλλο λόγο. Γιατί τι έγινε? Κάποια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία? Μία κασέτα που θα φέρει, τι λέω θα φέρει, έχει φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή? Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από το γάμο της Εργέτας. Ο γάμος μου, τι δουλειά έχει ο γάμος μου? Που αποδεικνύει ότι ο Ανδρέας Βέρος δεν είναι ο δολοφόνος του Παπασταύρου. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες? Αυτό που άκουσες. Κάποιος ερασιτέχνης τράβηξε το γάμο με έμφαση στο πλήθος. Η σκηνή του φόνου είναι ξεκάθαρη. Αποδείχθηκε. Η αθότητα του Ανδρέα αποδείχθηκε. Και πού ήταν τόσο καιρό αυτός ο ερασιτέχνης, γιατί άργησε? Δεν ξέρω. Μάλλον έγινε κάποιο τροχαίο και ήταν στο νοσοκομείο. Και πώς έφτασε στα χέρια σου? Έναντι αδράς αμοιβής. Τη χρυσοπλήρωσα. Για το φίλο μου το Στράτο. Ναι. Ο γιος του είναι αθώος. Ο Μαλτέζος το ξέρει αυτό? Δεν μπόρεσα να το βρω. Έδωσε εντολή να πάει μια κόπια στην αστυνομία και εμείς να την προβάλλουμε στις ειδήσεις. Νικόλα, φεύγεις ταξίδι? Ναι, φεύγω, αλλά όχι ταξίδι. Δεν καταλαβαίνω. Φεύγω για πάντα. Αγαπώ μια άλλη γυναίκα. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εσύ δεν μου λέγες ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ότι θα είμαστε πάντα μαζί? Ναι, έτσι έλεγα, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη μ' αφήσεις. Μη μ' αφήσεις. Μη μ' αφήσεις. Σε παρακαλώ. Φύγε. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν σε αγαπάω πια? Όχι, όχι. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω χωρίς εσένα? Τι θα απογείρω? Μη φεύγεις, μη φεύγεις, μη φεύγεις, Νικόλα, μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Μη φεύγεις. Η Μύρνα βγήκε στους δρόμους και άρχισε να τρέχει σαν τρελή με το αυτοκίνητό της. Πού
Είσαι στο νοσοκομείο. Χτύπησες. Χτύπησες πολύ και το παιδί σου πέθανε. Ποιο παιδί μου? Το μωρό, κοπέλα μου, που είχες μέσα στην κοιλίτσα σου. Το μωρό μου πέθανε, το μωρό μου. Όχι, Θεέ μου. Όχι, Θεέ μου. Όχι. Θέλω να πεθάνω κι εγώ. Θέλω να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω κι εγώ. Εσύ φταίς, Νικόλα. Εσύ φταίς για όλα. Σταμάτα. Δεν μ' αρέσει αυτό το έργο που παίζεις. Είσαι κακιά. Non ci capisco più niente. Δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Πού θα πας πάλι? Γιατί θα φύγεις? Τώρα έχεις βρει το παιδί σου, έχεις τι. Άκουσα, Μικάλη μου. Τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα σχεδιάζεις. Φεύγω όχι γιατί το θέλω, αλλά γιατί πρέπει. Όλο πρέπει, πρέπει, πρέπει. Πότε θα κάνεις κάτι πραγματικά γιατί το θέλεις? Ίσως δεν ήταν γραφτό να το κάνω, Παόλα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας λογαριασμός τραπέζι στο όνομά σου. Θέλω να είσαι εξασφαλισμένη. Φτάνει, Τζίο. Φτάνει. Δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα. Έχω τη δουλειά μου και... Άκουσέ με, καλή μου. Άκουσέ με. Η ζωή έχει γυρίσματα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου κάνει την ανάποδη. Και εσύ θα είσαι πάντα εκεί. Να το ισιώσεις. Να είναι βέρο. Παόλα, δεν θέλω να εξαρτάσει από κανένα, ούτε από μένα, ούτε... Από τον Δημήτρη. Χωρίς μου, μακάρι τα πράγματα να πάνε με τον Δημήτρη όπως θα θέλεις όμως. Και αν δεν πάνε, να μην ξεχνάς ένα πράγμα. Αξίζεις. Αξίζεις πολλά. Όποιος θα είναι δίπλα σου θα είναι ευτυχισμένος. Γιατί μου μιλάς έτσι, περίεργα, σαν αποχαιρετισμός? Θα σου είπα ότι φεύγω. Και πόσο μακρύ θα είναι αυτό το ταξίδι? Θα έχει ρητόρ. Το παιδί είναι δικό μου και κανείς δεν θα μου το πάρει. Τα ακούς? Κανένας. Λάθος, Μύρνα. Το παιδί είναι δικό μου. Και αν την πειράξεις, ορκίζομαι, θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Σου ζήτησε 48 ώρες για να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Αυτά τακτοποιήθηκα. Και τώρα είσαι ελεύθερος. Ανδρέα, ό,τι έχω είναι πια δικό σου. Θα στείλω συνεργεία σε όλους τους δήμους Αττικής. Θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και θα προβάλλεται συνεχώς το πρόσωπο της Μύρνας και το πρόσωπο της Μικρής. Και τι περιμένεις να βγει από αυτό? Η τηλεόραση
Κινητοποιεί τους πάντες. Αν υπάρχει κάποιος που έχει ακούσει, έχει δει κάτι, μπορεί να το πει. Χαιρετίσματα. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Αν έχεις να προτείνεις τίποτα άλλο, πες το! Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, κανονικά πρέπει να πας εκεί. Μπορεί να σε χρειαστεί. Είναι όλοι χάλια. Μπορεί να μην είναι σε θέση να δεχτούν επισκέψεις. Τι θα γίνει με σένα? Πότε θα αποφασίσεις να την κάνεις από εδώ μέσα? Πολύ σύντομα. Σε λίγο θα βρεθεί ο πραγματικός ένοχος. Το ξέρει ο πατέρας σου. Δεν ξέρω τι ξέρει ο πατέρας σου. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο δικός μου πατέρας είναι νεκρός. Κατάλαβες? Νεκρός. Και μέχρι στιγμής ο μοναδικός ύποπτος είσαι εσύ. Εδώ πρωί-πρωί. Στον ύπνο σου με έβλεπες? Μακάρι, αλλά δύσκολο. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Στεκόμουν εδώ έξω όλη νύχτα. Μην ξαναρχίσεις πάλι, σε παρακαλώ. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Ναι, το ξέρω. Μου είπες ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτοί μας. Ότι με αγαπάς ακόμη, αλλά κατέστρεψα την εμπιστοσύνη σου. Και σχέση χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει. Ακριβώς. Και σου είχα ζητήσει να μην ξαναέρθεις εδώ. Και είχες συμφωνήσει μαζί μου. Θυμάμαι. Τότε τι συνευχή θέλεις εδώ? Γιατί δεν με αφήνεις εσύ, κύριε Ντίνο? Γιατί μου είναι δύσκολο. Κάθε βράδυ γυρίζω σαν το λιοντάρι σου κλωδί. Πάω μέχρι την πόρτα και μετά σταματάω. Λέω στον εαυτό μου: δεν θα πας. Δεν θα πας που να πάρει ο διάολος. Της το υποσχέθηκες. Και πάω και χώνομαι στο κρεβάτι μου. Και πιέζω τον εαυτό μου να μην σηκωθεί. Να μην φτάσει ξανά μέχρι. Αλλά χτες το βράδυ δεν τα κατάφερα. Και τα βήματά μου με έφεραν ως εδώ. Νομίζεις ότι για μένα είναι εύκολο? Κάθε μέρα προσπαθώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Να μη σκέφτομαι ούτε μια στιγμή από αυτές που περάσαμε μαζί. Όμως δεν τα καταφέρνω. Αλλά προσπαθώ, Ντίνο. Προσπαθώ. Μέχρι πότε? Τι θέλεις να πεις? Μέχρι πότε θα προσπαθείς να με βγάλεις από την καρδιά σου και από το μυαλό σου? Μέχρι πότε θα προσπαθώ εγώ να σε ξεχάσω και να μην ξανάρθω εδώ? Πέρασε τόσος καιρός, Ναταλία, και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Αυτό δεν σου λέει κάτι? Μου λέει ότι είναι δύσκολο, όχι όμως αδύνατο. Και αν είναι. Αν είναι αδύνατο να ξεχάσουμε ένα στον άλλο. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Ξέρεις, δεν συμβεί τότε. Περάσουμε όλη μας τη ζωή μέσα στη δυστυχία. Και η ζωή είναι μικρή, αγάπη μου. Μικρή και πολύτιμη. Μη... σε παρακαλώ. Η μοίρα μας ήταν να συναντηθούμε, Ναταλία. Και να αγαπηθούμε πολύ. Συμφωνείτε, έκανα θάλασσα. Πρόδωσα την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Με έδιωξες από κοντά σου και έκανες πολύ καλά. Αλλά μετά από όλα αυτά δεν έπαψες να με αγαπάς. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Γι' αυτό πρέπει να μου δώσεις μια ευκαιρία.
Μια τελευταία ευκαιρία να κερδίσω πάλι την εμπιστοσύνη σου. Δεν μπορώ, Ντίνο. Δεν μπορώ. Φύγε, Ντίνο. Μη με βασανίζεις άλλο, σε ικετεύω. Θα φύγω, αλλά θυμάσαι κάτι. Ότι όποιος αγαπάει πραγματικά... Ξυπνήσες. Τι ώρα είναι. 9. Είχαμε κανένα νερό. Μάλλον όχι. Θα μας είχαν ειδοποιήσει. Ευτυχώς κοιμήθηκες και ξεκουράστηκες λίγο, το έχεις ανάγκη. Hey. Θα κοιμηθείς κι άλλο, να σου φέρω καφέ. Θέλω να κοιμηθώ. Είμαι πολύ κουρασμένη. Εγώ ξέρεις τι λέω. Να κατέβουμε κάτω να πιούμε μαζί καφέ. Έλα. Όχι. Είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Ενώ όλη τη νύχτα νόμιζα ότι κοιμόμουν, τυναζόμουν. Μετά με έπαιρνε πάλι ο ύπνος, αλλά ήταν σαν να πέφτα σε λίθαργο. Είναι μουδιασμένο όλο μου το κορμί. Πρώτη φορά νιώθω έτσι. Είναι φυσικό. Όταν ο πόνος είναι αβάσταχτος, πέφτουμε σε λίθαργο. Είναι σαν να θέλουμε να νεκρώσουμε τις αισθήσεις μας, να μην σκεφτόμαστε. Να μην κάνουμε τίποτα γιατί δεν αντέχουμε. Δεν θέλω να νιώθω τίποτα. Δεν θέλω να αγωνιώ, δεν θέλω να τρέμω για το μωρό μου. Σταμάτα, Εύα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να αντιδράσεις. Έλα, αγαπητέ μου, να σου πω. Ξέρεις τι λέω. Να σηκωθούμε τώρα να φύγουμε και να πάμε να πιούμε καφέ μαζί έξω. Έχεις πολλές μέρες να βγεις. Ναι, θα σου κάνει καλό. Δεν θέλω να πω πουθενά σήμερα να κοιμηθώ. Εύα μου, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Μην αφήνεσαι. Ξέρω ότι θέλει δύναμη, αλλά πρέπει να το κάνεις για τον Νικόλα. Για το παιδί. Το Μάριο. Εσένα. Δεν έχω άλλη δύναμη, Δανάη μου, τελείωσε. Όχι, αγάπη μου, όχι. Δεν σου τελείωσε. Εσύ είσαι δυνατή. Είσαι δυνατή, πρέπει να τη δράσεις. Αλλά έχασες την πίστη σου, Εύα. Όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να πιστέψεις πολύ βαθιά μέσα σου ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι αυτή η τρομερή ιστορία θα έχει καλό τέλος και ότι η Νίνα μας θα είναι σύντομα κοντά μας. Και τότε θα σηκωθείς, αγάπη μου. Θα σηκωθείς πιο δυνατή από πριν. Έλα, αγάπη μου. Ευχαριστούμε, Τερέζα. Και τον θέλετε τώρα τον καφέ, βρε παιδιά μου. Κανονικά θα έπρεπε να κοιμηθείτε λιγάκι. Μπορείτε να κλείσετε μάτι έτσι που πίνετε το ένα φλιτζάνι μετά το άλλο. Αχ, η Εύα το πουλάκι μου ευτυχώς κατάφερε. Δεν σου είπε τίποτα άλλο? Ότι θα τα φροντίσει όλα και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αποφάσισε τώρα αυτό. Τώρα που θα οθωθείς, τώρα που επιτέλους όλα θα πάνε καλά και που επιτέλους θα ζήσουμε μαζί. Δεν το ρώτησες. Φυσικά. Αλλά μου απάντησε άοριστα με επεκφυγές. Επέμενα. Προσπάθησα να τον πείσω να μου πει τι έχει μέσα στο μυαλό του, αλλά δεν τα κατάφερα. Α, αφού δεν το πες εσένα, δεν πρόκειται να το πει σε κανέναν. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, Αντρέα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, δεν έκλεισα μάτι, αλλά άκρη δεν έβγαλα. Μην ανησυχείς. Ο στράτος τα καταφέρνει πάντα. Το ξέρω. Δεν φοβάμαι γι' αυτόν. Για μένα φοβάμαι. Ξέρεις κάτι? Τόσα χρόνια νόμιζα ότι είχα μάθει να ζω χωρίς αυτό. Αλλά τώρα που τον ξαναβρήκα, φοβάμαι πως αν τον χάσω,
είσαι εδώ πρωί-πρωί. Στον ύπνο σου με έβλεπες. Μακάρι, αλλά δύσκολο. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Στεκόμουν εδώ έξω όλη νύχτα. Μην ξαναρχίσεις πάλι, σε παρακαλώ. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Ναι, το ξέρω. Μου είπες ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτοί μαζί. Ότι με αγαπάς ακόμη, αλλά κατέστρεψα την εμπιστοσύνη σου. Και σχέση χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει. Ακριβώς. Και σου είχα ζητήσει να μην ξαναέρθεις εδώ. Και είχες συμφωνήσει μαζί μου. Το θυμάμαι. Τότε τι συνευχή θέλεις εδώ? Γιατί δεν με αφήνεις εσύ, κύριε Ντίνο? Γιατί μου είναι δύσκολο. Κάθε βράδυ γυρίζω σαν το λιοντάρι σου κλωδί. Πάω μέχρι την πόρτα και μετά σταματάω. Λέω στον εαυτό μου. Δεν θα πας. Δεν θα πας που να πάρει ο διάολος. Της το υποσχέθηκες. Και πάω και χώνομαι στο κρεβάτι μου. Σταυρωμένα τα χέρια. Τι άλλο να κάνουμε, Εύα, τι άλλο να κάνουμε? Δεν ξέρω, Νικόλα, να βγούμε στους δρόμους, να πάμε να ρωτήσουμε. Δεν ξέρω, αυτή η αναμονή με σκοτώνει. Αυτό θέλει η Μύρνα, να μας τακίσει η αγωνία. Εύα μου, θα της κάνουμε το χατήρι. Εγώ λέω να παίξουμε μία μπυρίμπα. Τερέζα, έλεος. Γιατί, επανεθεμάσαι, είσαι και γιατρός. Δεν ξέρεις εσύ ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα όταν το μυαλό είναι απασχολημένο? Μα για όνομα, ας παίξουμε γατιά να ξεχαστούμε λίγο. Δεν θέλω να ξεχαστώ, το μωρό μου θέλω, το καταλαβαίνετε? Καλή μου, εδώ, εδώ, σιγά. Η Δανά είπε κάτι σωστό. Όσο την αφήνουμε να μας πάει τα νεύρα, τόσο της κάνουμε το χατήρι. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να μας διαλύσει, Εύα. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να μας διαλύσει. Ο Μάριος είναι εντάξει? Έχει κοιμηθεί από ώρα. Αλλά τεινάζονταν στον ύπνο του και είπα να κάτσω λιγάκι ακόμα. Τώρα είναι ήρεμος. Ορίστε. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Βλέπεις ότι κοντεύει να πετύχει το στόχο της. Έλα, μάτια μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, Νικόλα. Νιώθω έτσι. Είναι φυσικό. Όταν ο πόνος είναι αβάσταχτος, πέφτουμε σε λίθαργο. Είναι σαν να θέλουμε να νεκρώσουμε τις αισθήσεις μας, να μην σκεφτόμαστε. Να μην κάνουμε τίποτα γιατί δεν αντέχουμε. Δεν θέλω να νιώθω τίποτα. Δεν θέλω να αγωνιώ, δεν θέλω να τρέμω για τον χρόνο. Σταμάτα, Εύα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να αντιδράσεις. Έλα, αγαπητέ μου, να σου πω. Ξέρεις τι λέω? Να σηκωθούμε τώρα να φύγουμε και να πάμε να πιούμε καφέ μαζί έξω. Έχεις πολλές μέρες να βγεις, ναι, θα σου κάνει καλό. Δεν θέλω να πω πουθενά σήμερα, να κοιμηθώ. Εύα μου, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Μην αφήνεσαι. Ξέρω ότι θέλει δύναμη, αλλά πρέπει να το κάνεις για τον Νικόλα. Για το παιδί. Το Μάριο. Εσένα. Δεν έχω άλλη δύναμη, Δανάη μου, τελείωσε. Όχι, αγάπη μου, όχι.
Δεν σου τελείωσε. Εσύ είσαι δυνατή. Είσαι δυνατή, πρέπει να τη δράσεις. Αλλά έχασες την πίστη σου, Εύα. Όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να πιστέψεις πολύ βαθιά μέσα σου ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι αυτή η τρομερή ιστορία θα έχει καλό τέλος και ότι η Νίνα μας θα είναι σύντομα κοντά μας. Και τότε θα σηκωθείς, αγάπη μου. Θα σηκωθείς πιο δυνατή από πριν. Έλα, αγάπη μου. Ευχαριστούμε, Τερέζα. Τι τον θέλετε τώρα τον καφέ, βρε παιδιά μου. Κανονικά θα έπρεπε να κοιμηθείτε λιγάκι. Μπορείτε να κλείσετε μάτι έτσι που πίνετε το ένα φλιτζάνι μετά το άλλο. Αχ, η Εύα το πουλάκι μου ευτυχώς κατάφερε να κοιμηθεί λιγάκι. Και να την είχα στα χέρια μου αυτή την άθλια. Πάω και στοίχημα, δεν θα έβγαινε ζωντανή. Πώς είναι δυνατόν μερικοί άνθρωποι να είναι τόσο... Έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μου στη ζωή μου, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Έχει δίκιο η Τερέζα. Πρέπει να κοιμηθείς λίγο. Ο οργανισμός είναι αυτός. Δεν θα αντέξει. Δεν μπορώ, ρε Στέφανε. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Αυτό που με τρελαίνει περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι. Δεν έκανα κάτι για να την προστατέψω. Αφού σχεδόν το ήξερα, σχεδόν το περίμενα, γαμώτο. Θα έπρεπε να είχα κάνει κάτι, οτιδήποτε. Σταματήστε επιτέλους. Ξέρετε πόσα στραβάκια ανάποδα μου έχουν συμβεί εμένα, ένα και δύο. Πρόσφατο αυτό της Ναταλίτσας μου στο νοσοκομείο. Όλη η μέρα να κάθομαι και να κατηγορώ τον εαυτό μου. Γιατί, Τερέζα, δεν το πρόλαβες? Γιατί δεν έκανες τούτο για την νοσογραφείο? Όσο γι' αυτό, μην ανησυχείτε. Όλα πάνε ρολόι. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα, Βασίλη. Εντάξει, γι' αυτό είναι συνεργάτες, για τις δύσκολες στιγμές. Πείτε μου όμως, υπάρχει κανένα νέο? Όχι ακόμα, αλλά δεν χάνουμε τις ελπίδες μας. Έτσι πρέπει. Είστε δυνατός άνθρωπος. Και μην το βάζετε κάτω. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Μαμά, η Εύα θέλει ένα καφέ. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Ριέτα. Θα της το φτιάξω εγώ. Πέρασα να δω πώς είστε. Εμείς κάπως καλά. Η Εύα με τον Νικόλα είναι χάλια. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Ναι, είναι τρομερό αυτό που του συνέβη. Δεν πρέπει όμως να χάνετε τις ελπίδες σας. Αυτό έλεγα τώρα και στη μητέρα σου. Δεν είναι πάντα εύκολο. Το ξέρω, αλλά αν βαθιά μέσα μας πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, στο τέλος πάνε. Το πιστεύεις τα αλήθεια αυτό? Ναι, γιατί μου συνέβη. Τι με κοιτάς έτσι? Σου φαίνεται χαζό αυτό που είπα, ε? Όχι, καθόλου. Απλά σκεφτόμουν πόσο όμορφο είναι να το πιστεύεις. Να σε βοηθάει να μην το βάζεις κάτω. Ξέρεις κάτι? Όσο σε γνωρίζω, ανακαλύπτω ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, η Μαριέτα. Έχω τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου. Απλά προσπαθώ να αντέχω, όπως κάνουν όλοι. Κάποτε μου είπες... Κάποτε μου είπες ότι μ' αγαπάς. Τότε ήμουν χαμένη, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Όχι πως τώρα ξέρω περισσότερα. Αλλά μέσα στη σύγχυσή μου αισθάνομαι κάτι. Ότι ήμουν πολύ τυχερή που μ' αγάπησε ένας άνθρωπος σαν και σένα.